Άκουγα το τελευταίο διάστημα, σε έστειλε ο Παπανδρέου στη Δημάρ. Δεν είμαι γράμμα να με στείλουν, όπως κανένα άλλο θέλω. Όχι. Άκουσε δεν την απόφασή μου, είχα ένα σκεπτικό, είμαι ένας άνθρωπος που έχει μια διαδρομή. Λοιπόν, του ανακοίνωσα ότι εγώ πια για αυτούς τους λόγους, επειδή βρίσκομαι σε ένα άλλο κόμμα από αυτό για το οποίο στρατεύτηκα, δεν μπορώ πια δεν να δεν προσπάθησε να σας μεταπίσει ή να σας... Όχι. Αυτό είναι το ένα. Έπειτα, αυτή τη στιγμή, ο λόγος είναι για απλώς ένα ολόκληρο. Το ΠΑΣΟΚ, κατά τη δική μου ανάλυση, έχει εξελιχθεί σε συνιστόσα της Νέας Δημοκρατίας. Νιώθει άνετα με τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά δεν μπορεί να συνομιλήσει με την αξιωματική αντιπολίτευση. Σας ερωτώ, κύριε Βαγγελάτε, από την αρχή της μεταπολίτευσης, το 1974, θυμάστε καμία περίοδο που η κυβέρνηση δεν επικοινωνούσε έστω με άτυπους διάβλους με την αξιωματική αντιπολίτευση? Εγώ νομίζω είναι πρωτοφανές. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή. Όλοι γνωρίζουμε ότι ακόμα και επί εποχή, εσείς κύριε Τράγκα μπορείτε φαντάζομαι να το ξέρετε, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρχε πάντα για τα εθνικά θέματα. Και εδώ η κρίση, αν είναι εθνικό θέμα. Και όχι θέμα, μόνο για τα εθνικά. Βεβαίως. Υπήρχε ένας διάβλος επικοινωνίας. Εδώ δεν υπάρχει κανένα. Το ταγκό θέλει το σημερινό δύο, Πασό. Νίκο μου, δεν σε διέκοψα. Δεν σε διέκοψα, Νίκο μου. Όχι τώρα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει μονομέτωπο κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή πουθενά στον κόσμο δεν χτίστηκε κεντροαριστερά με μόνο μέτωπο την αριστερά, εγώ είχα σοβαρές αμφιβολίες. Δημόσια τις κατέθεσα δύο χρόνια. Θα το βιβλίο ακριβώς είναι κύριε, τα άρθρα από το 2010 για όλα αυτά. Και κατέληξαν σε αυτά τα κάτω. Και αν μπορώ, σας παρακαλώ να πω στη δεύτερη ερώτηση, επειδή είναι πολύ σημαντική. Δυστυχώς δεν κάναμε συζήτηση για Ευρώπη καθόλου όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν κάνουμε ούτε τώρα. Ήμασταν 22 άνθρωποι σε σύνολο 765 που έπρεπε να πούμε ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέλτες, ότι οι Έλληνες παράγουν, ότι είναι εργατικοί, ότι αγαπάνε τα παιδιά τους, ότι δεν είναι κλέφτες. Σε ένα κλίμα που ακόμα και στη δική μου ομάδα... Πάντως και ο κύριος Παπανδρέου, κυρία Κοπά, με συγχωρείτε, αλλά και ο κύριος Παπανδρέου το 9 και στις αρχές του 10 δεν έλεγε ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες. Θυμόμαστε όλοι ότι έλεγε ότι είναι διεφθαρμένη η Ελλάδα, ότι πάμε στο Βρετανικό και όλα αυτά. Μα συγγνώμη, όταν ο κύριος Παπαθανασίου έστελνε τα ψευδή στοιχεία, που η έκθεση για την Τρόικα που ψηφίσαμε τώρα στην τελευταία ολομέλεια... Κυρία Κοπά, αν μου επιτρέπετε... Επειδή έκανα το ερώτημα, θα επιμείνω στην απάντηση. Παρακαλώ. Ο πολιτικός σας μέντορας, ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι αυτός ο οποίος έλεγε για τη διαφθορά στην Ελλάδα, όλα τα υπόλοιπα που τα γνωρίζουμε όλοι. Και αυτός ο οποίος έφερε την Τρόικα στην Ελλάδα. Αυτό που μας περιγράφετε τι τώρα. Τι έφερε την Τρόικα στην Ελλάδα. Το μνημόνιο. Ο Γιώργος Παπανδρέου εννοώ ότι έφερε την Τρόικα στην Ελλάδα. Του Γιώργου Παπανδρέου μία εβδομάδα έχει περάσει από την επέτειο του Καστελόριζου. Στα χέρια του Γιώργου Παπανδρέου, με ευθύνη και των δύο κομμάτων που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα. Και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, γιατί νομίζω ότι για όλους έχει τελειώσει η περίοδος των λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είναι συνυπεύθυνα κόμματα για το χάλι στο οποίο βρισκόμαστε. Εσείς λοιπόν στο Ευρωκοινοβούλιο, ως Ευρωβουλευτής, σε όλο αυτό το πράγμα, κάνατε κάτι? Παλέψαμε να αλλάξει εικόνα για την Ελλάδα, προσπαθήσαμε. Η συνάδελφός μου, Γιάννη Ποδηματά, πάλεψε για την έκθεση για το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Δουλέψαμε συστηματικά να προωθήσουμε τις ελληνικές θέσεις. Κύριε Βαγγελάτο, πότε καλέσατε έναν Ευρωβουλευτή να το ρωτήσετε τι έχει κάνει? Εγώ ξέρετε εγώ τι έχω κάνει. Επανειλημμένος, κύριε Κοπά, το ερώτημα. Και δεν λέω για εσάς προσωπικά, καταλαβαίνετε. Το δέχομαι και αντιλαμβάνομαι ίσως και έναν εκνευρισμό, μια ενόχληση. Κανέναν εκνευρισμό. Το ερώτημα θα ήθελα να μου το απαντήσετε με επιχειρήματα και δεδομένα. Τα επιχειρήματα και τα θέλω δεδομένα. Θέλω να μας πείτε λοιπόν εσείς ως Ευρωβουλευτής, σε αυτή την περίοδο που το κόμμα σας, εκείνο που ήσασταν και εκλεγήκατε, γιατί σας διόρισε ο κύριος Παπανδρέου, όπως διόρισαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι. Τι κάνατε στο Ευρωκοινοβούλιο ως Ευρωβουλευτής για να μην ζήσουμε σήμερα αυτό που μας αναλύσατε τη ζωή? Παλέψαμε να εξηγήσουμε ότι η συνταγή του μνημονίου ήταν μια θανατηφόρο συνταγή. Μια συζήτηση κάνατε. Μα έτσι, αυτό είναι το κοινοβούλιο. Στην Ελληνική Βουλή δεν είναι συζητώ. Άρα μην ακούμε τώρα ότι θα πάτε εκεί για να τα αλλάξετε όλα. Έκανε η κυρία Δαμανάκη που ήταν εκεί. Άρα μην ακούμε ότι θα πάτε να τα αλλάξετε όλα. Κύριε Βαγγελάτε, 20 άνθρωποι θα αλλάξουν όλα. Προφανώς όχι. Αυτό θέλω να πείτε. Αυτό θέλω να μας πείτε. Να καταλάβουμε γιατί ψηφίζουμε. Εγώ προτείνω να γράψουν στο ίντερνετ. Καταλάβουμε γιατί ψηφίζουν. Ανάλογα να ψηφίσουν ή να καταψηφίσουν. Γι' αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι από τις παθογένειες της Ευρώπης. Και γι' αυτό θα υπάρξει και ο ευρωσκεπτικισμός. Αν έχετε τέτοια ανάλυση, όπως την καταθέσατε εδώ, γιατί πήγατε στη Δημάρ που στήριξε την τρικομματική και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει μεγαλύτερο τεποζιτάρισμα
αντιμνημονιακό. Γιατί αντιθέτως με αυτό που υπενήχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σε διακαναλική συνέντευξη, δεν είμαι ζήτουλας, δεν πήγα να ψάξω μια θεσούλα. Πίστευα, πήγα σε ένα κόμμα στο οποίο πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει να φτιαχτεί αυτός ο ενδιάμεσος χώρος μετριοπάθειας, μεταρρύθμισης και συνένεσης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Μα είχε συνεργαστεί με αυτά που εσείς κατηγορήσατε τώρα. Όταν έφυγε η Δημάρα. Είναι πολύ καλή ανάλυση. Να φτιαχτεί ένας χώρος ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Πού είναι χώρος μετριοπάθειας και σταθερότητας. Είναι πάρα πολύ. Είστε καλά τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Έλα. Το όνομά σας και το σχόλιο ή την ερώτηση.